Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος από την αρχή, η επιστροφή του Όφη στη Volley League, εκεί όπου αξίζει να βρίσκεται εκπροσωπώντας το κριτικό βόλεϊ, στην κορυφαία κατηγορία. Η ομάδα του Ηρακλείου έδειξε από την αρχή της χρονιάς τις διαθέσεις της να υπηρετήσει το στόχο της ανόδου και το υπερασπίστηκε με κάθε τρόπο. Δυστυχώς για το συγκρότημα του Νίκου Αντωνιάδη, η πρώτη θέση και η απευθείας άνοδος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος κρίθηκε στις λεπτομέρειες και η διαφορά του ενός μόλις βαθμού από το Φλίσβο υποχρέωσαν τον Όφη να διεκδικήσει την άνοδό του σε αγώνες μπαράζ. Εκεί, αφού αρχικά απέκλεισε τον Άρη, στη συνέχεια χρειάστηκε να ξεπεράσει και το εμπόδιο του σκληροτράχυλου Πανιωνίου. Την περασμένη Τετάρτη, στο τρίτο και καθοριστικότερο μεταξύ τους παιχνίδι και με τη σειρά στο 1-1, ο Όφη, σε ένα κατάμεστο κλειστό, με την όθηση ενός απίστευτου κόσμου, πήρε τη νίκη με 3-1 σετ μετά από ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη μάτς και μαζί το εισιτήριο για την ιστορική επιστροφή του στη Volley League. Σε συστήματα χαράς, το έχω ξαναζήσει βέβαια την άνοδο, αλλά όταν τη ζεις μέσα στο σπίτι σου είναι τελείως διαφορετικά. Χαρά και τώρα θα παγυρίσουμε μια μέρα σήμερα και από αύριο θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε για την επόμενη χρονιά. Ο κόσμος ήταν φανταστικός. Το περίμενα βέβαια ότι θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα. Και ήταν και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά σήμερα ήξερα ότι δεν θα υπάρχει καρεκλά και άδειο. Και η εικόνα αυτή στο γήπεδο μας γεμίζει εμάς προσωπικά, όσοι αποτελούμε τη διοίκηση στο βόλεϊ, υποχρέωση για αυτόν τον κόσμο να την επόμενη χρονιά να παρουσιάσουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Εντάξει, οι συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτή την άνοδο. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα όλη τη χρονιά και αυτό του δίνει ιδιαίτερη αξία. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, με αρρώστιες, με τραυματισμούς, χάσαμε πολλούς πόντους, δεν μπορέσαμε να πάρουμε την πρώτη θέση και μπήκαμε σε αυτή την επίπονη διαδικασία των μπαράζ και παίξαμε με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, τον Άρη που αποκλείσαμε και τώρα τον Πανιώνιο που μας έκανε το 1-1. Αλλά εκμεταλλευτήκαμε το πλεονέκτημα έδρας και καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Τελικούς μετράει ποιος το θέλει παραπάνω, το πάθος και η θέληση να πάρει το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ πραγματικά, όλο τον κόσμο που ήρθε και τους οργανωμένους και όλους τους φίλους του Βόλη που δώσανε το δικό τους ρυθμό και καταφέραμε και πετύχαμε την άνοδό μας στη Volley League. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακριβώς, διότι ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη και εμείς προσωπικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σαν ομάδα. Παρ' όλα αυτά, δεν ψάξαμε δικαιολογίες και αποδείξαμε ότι σωστά ήμασταν εδώ που βρισκόμασταν και σήμερα και όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί αυτό θέλαμε, αυτό είχαμε βάλει σαν στόχο σαν ομάδα από την πρώτη μέρα που μαζευτήκαμε και παλέψαμε γι' αυτό μέχρι τελευταίο πόντο και δεν το βάλαμε ποτέ κάτω. Πραγματικά ο κόσμος στα play-off έδειξε πόσο αγαπάει την ομάδα και πόσο είναι κοντά. Ειδικά αυτό σήμερα. Το έχω δει πολύ λίγες φορές να γίνεται και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε και στη μεγάλη κατηγορία ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα.